τάξη στις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων επιχειρεί να βάλει από φέτος το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να έρθει νωρίτερα και η καταληκτική ημερομηνία των δόσεων του έμφυα, όπως επισημαίνουν οι φοροτεχνικοί. Έτσι, φέτος αναμένεται να ανοίξει το σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης από τα μέσα Φεβρουαρίου. Οι προθεσμίες πληρωμών είναι ίδιες για όλους. Προβλέπεται λοιπόν για τα φυσικά πρόσωπα τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις που ενδέχεται, εξετάζει δηλαδή το Υπουργείο, να μετακινηθούν λίγο νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι. Ειδικά σε ό,τι αφορά στο φόρο των αγροτών, όπως τονίστηκε, το Υπουργείο επιχειρεί να εφαρμόσει επιοικέστερη αντιμετώπιση. Τα κέρδη από την αγροτική εκμετάλλευση, δηλαδή του 2015, τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν θα φορολογηθούν με φορολογικό συντελεστή 13% και προκαταβολή 75%, διότι έχει δημιουργηθεί σύγχυση τον τελευταίο καιρό με αυτό το ζήτημα. Ο φορολογικός συντελεστής, ο οποίος προβλεπόταν αρχικά να είναι στο 20% για τα εισοδήματα που αποκτώνται το 2016 και στο 26% για τα εισοδήματα που αποκτώνται το 2017, θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Όσοι δικαιούχοι επιδομάτων είχαν υποβάλει αίτηση, όπως τονίστηκε, μπορούν να λαμβάνουν τις κάρτες από τα ΚΕΠ από την 1η Φεβρουαρίου. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τα προστατευόμενα τέκνα, οι νέες αιτήσεις θα υποβληθούν φέτος την ίδια περίοδο με τη φορολογική δήλωση. Οι νέες αιτήσεις του Α21 για όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα θα υποβληθούν μαζί με τη φορολογική δήλωση. Και προβλέπεται η προκαταβολή να δοθεί μέχρι τις 34 σύμφωνα με δελτίο τύπου από τον ΟΓΑ. Στο μεταξύ, το κράτος προχωρά στην κατάργηση των επιμέρους μητρώων, ενοποιώντας ουσιαστικά σε ένα και μόνο αριθμό τον αριθμό φορολογικού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, των δημοτολογίων και του ληξιαρχείου. Πρακτικό μπορεί να είναι, αλλά ας λύσουν όλα τα άλλα τα προβλήματα τα οποία έχει ο κόσμος και αυτό το πρόβλημα ας το κρατήσουν τελευταίο. Ενδεχομένως έχει και κάποιες άλλες πληροφορίες από κάτι. Αυτοί που το κάνουν, αυτοί το ξέρουν. Εμείς είμαστε αυτοί που πληρώνουμε. Να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό το πράγμα ο Έλληνας δεν το θέλει. Θέλει την ελευθερία του, να είναι ελεύθερος και να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι. Εσείς που είστε και νέοι, είστε μαστιγέροι. Εγώ για να μου το κάνει αυτό δεν θα το επιτρέψω. Δεν θα το κάνω, δεν θα το πάρω. Βγαίνει αυτόματα ηλεκτρονικά. Δεν το παίρνω. Θα μπορείτε να κάνετε συναλλαγές. Δεν πειράζει. Πόσο μέχρι πόσο θα κρατήσει. Πόσο, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Οι γραφές λένε ότι θα είναι 3 χρόνια, 3,5. Αντέχουμε. Με αυτόν τον τρόπο, καμία υπηρεσία πλέον δεν θα ζητά από τον πολίτη πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχικές πράξεις, καθώς θα αντλεί τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικά, ενώ ο πολίτης θα μπορεί να ελέγχει το φάκελο με τα δεδομένα του, στα οποία μάλιστα θα μπορεί να καταχωρήσει τυχόν μεταβολές, όπως τονίστηκε, ακόμα και από το σπίτι του μέσω του διαδικτύου.